Με 3-0 από τον Μπάουκ στην Ορεστιάδα ετήθηκε ο άθλος που πλέον βρίσκεται τέσσερα μάτς μακριά από την νίκη. Ο αγώνας ήταν αμφίροπος στο ξεκίνημα αλλά με τον Μπάουκ να δείχνει πιο αποφασιστικός με περισσότερες λύσεις. Με τον Βαντεντρί στο σερβίς, τον Τρούχτσεβ να κάνει μπλοκ και με σερή 4-0, ο δικέφαλο του Βορρά κατάφερε να ξεφύγει 14-8 στο πρώτο σετ. Οι γηπεδόχοιροκάνησαν τη διαφορά και με κορυφαίο τον Μπέικ που πήγε στο σερβίς, άνοιξε διαδρόμου στο σκοράρισμα για το 17-17. Στο 20-19 ο Σαλταφερίδη πήρε τη θέση του τραυματίε Βαντεντρί. Ο άθλος πέρασε μπροστά με 21-20 με τον Μπέικ, αλλά ο Σαλταφερίδη με επίθεση ισοφάρισε σε 21-21. Στη συνέχεια πήγε στο σερβίσο που πήρε άσο και ο Τρούχτσεφ με κόντρα έκανε το 21-23 ο ίδιος παίκτη έκανε το 22-24 έχασε το σερβίς και ο Μπουϊάτι έκανε δώρο το σερβίς στον Πάοκ με δικό του χαμένο για το 23-25 στο δεύτερο σετ το Πάοκ πίεσε σε σερβίς και επίθεση με εκπληκτικά ποσοστά με σερι 3 3-0 από τους Βαν Χάρντερσεν, τα Κουρίδη, ο δικέφαλος του Βορρά ξέφυγε με 13-8 μόνο που αυτή τη φορά ο άθλος δεν απάντησε όπως έκανε στο πρώτο σετ. Η διαφορά συντηρήθηκε και ο Σαλταφερίδης με επίθεση έκανε το 25-18 και το 2-0 για τους Θεσσαλονικείς. Η ευρύτικη ομάδα προσπάθησε να μπει στον αγώνα, ο Κιτσιγκόη ξεκίνησε με βασικό πασαδόρο τον Παναγιώτη Μποζίδη στη θέση του Τόμα Σόρα και γύρισε πάλι την περιστροφή με τον νεαρό πασαδόρο στον Άσο. Ο άθλος εκτόξευσε την αποτελεσματικότητα στην επίθεση στο 59 και αυτό τον έκανε πιο ανταγωνιστικό απέναντι στον Πάοκ. Έγιναν μεγάλε μάχε πόντο-πόντο. Οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με 15-12, αλλά ο άθλο επανήλθε με το σερβί τουρίστητ και με τον Κωνσταντινίδη και τον Μπέικ σερί σερβί 3-0 και προσπέρασε με 18-17. Πόντο-πόντο έφτασαν στο 23-23 οι δύο ομάδε, ο Πάοκ πέρασε μπροστά, αλλά με λάθο του Τρούχτσεφ ο άθλο ισοφάρισε σε 24-24. Οι φιλοξενούμενοι με επίθεση του Σαλταφερίδη και κόντρα επίθεση του Τρούχτσεφ πήραν μπλοκάουτ από τον Κωνσταντινίδη, έκαναν το 24-26 και πήραν την νίκη με 0-3.